Για πάμε να δούμε, γιατί σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με το κύκλωμα των εκβιαστών, είχα περιέργεια να δω το αφεντικό, την, από ό,τι την παρουσιάζουν έτσι, τη Sexy Nancy. Δύο έχουν ήδη φυλακιστεί, σήμερα απολογείται στον ανακριτή. Πάμε να δούμε τη Sexy Nancy και να δούμε μετά τι λέει και ο Καλιακμάνης στο Sky, στο πρωινό του Sky, που μιλάει για εκατομμύρια λούσα, χρυσά ρολόγια. Oh, κάνανε καλή ζωή. Αν ξεκινήσουμε όμως από το Star να δούμε ποια είναι η Sexy Nancy. Τώρα το Star αποκαλύπτει ποια είναι η γυναίκα που κατηγορείται ότι διήφθηνε το κύκλωμα των εκβιαστών. Ο Άρης Λάμπος έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές φωτογραφίες από την 43χρονη και έχει νέες αποκαλύψεις για τη δράση της. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Σπύρο, καλησπέρα. Μιλάμε λοιπόν για την περιβόητη Νάνση, όπως την γνώριζαν οι περισσότεροι, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί της. Η οποία Έλληνε και έδινε από ό,τι βλέπουμε. Έτσι ακριβώς, Έλληνε και έδινε, και για πρώτη φορά απόψε παρουσιάζουμε την εικόνα της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι ήταν η αρχηγός του κυκλώματος. Μιλήσαμε με ανθρώπους που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της, την περιγράφουν σαν μια ψηλή... Η μαφιόζα, τα αφεντικό. Εντάξει, ωραία φαίνεται, έτσι είναι θολωμένο βέβαια το πρόσωπο, ωραία φαίνεται. Σου λέει τώρα να εξαρτιέμαι από άλλους, να κάνω όλα μόνη μου εδώ, αφεντικό, όλα τσέπη. Εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα που συστηνόταν ως διεκπεραιώτρια και ως άνθρωπος που είχε παντού άκρες, παντού διασυνδέσεις. Το απίστευτο είναι ότι κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει ποιο ήταν ακριβώς το επάγγελμά της. Η ίδια θα σου αποκαλύψω σήμερα ότι ήταν ψευδώς δηλωμένη σε συμβουλευτική εταιρεία. Για ποιο λόγο? Για να φαίνεται ότι έχει εισόδημα και ότι είναι ασφαλισμένη. Τώρα, όσοι τη συναντούσαν, τι έβλεπαν? Μια γυναίκα πάντα περιποιημένη. Μια γυναίκα που φορούσε ακριβά ρούχα, είχε πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα και όπως λένε χαρακτηριστικά μίλαγε με πολύ επιτηδευμένο ύφος. Στις έρευνες στο σπίτι της βρέθηκαν περίπου 25 ρολόγια, τα περισσότερα είναι από ακριβές. Πότε κοινώς μαμούσε και έδερνε. Το λες και έτσι. Μεσάζοντας. Διεκπαιρωτής. Μάρκες, το ένα μόνο πρέπει να κόστιζε γύρω σε 7.000 ευρώ, υπολόγισα. Σπύρο, μιλάμε για ένα μοντέλο από μία από τις πιο γνωστές εταιρείες και εύλογα να ρωτιέται κανείς πώς γίνεται μια διεκπεραιώτρια, όπως δήλωνε και η ίδια, να κυκλοφορεί με τόσο ακριβά αξεσουάρ και μάλιστα να έχει πάνω της την ώρα που συνελήφθη και 2.000 ευρώ χωρισμένα σε φακέλους. 500 ευρώ στον ένα φάκελο, 600 ευρώ σε άλλο σημείο της τσάντας, είναι αυτά τα οποία βρέθηκαν πάνω της όταν συνελήφθη. Είχε περάσει δηλαδή από κάποια καταστήματα, από κάποιες επιχειρήσεις. Ωραία. Φορτωμένη την έπιασαν οι αστυνομικοί, ε. Είχε πάνω τα έσοδα της ημέρας. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό κατηγορείται και αυτό εκτιμούν οι αρχές και μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη λίγο πριν πάει σε κάποιο μαγαζί προκειμένου να γίνει μια δοσοληψία. Τώρα, επειδή βλέπουμε τις εικόνες για πρώτη φορά, είναι πολύ εντυπωσιακή η εμφάνισή της. Τι προσπαθούσε να πετύχει με αυτόν τον τρόπο, να πείσει τους επιχειρηματίες για κάτι? Να εμπνεύσει σεβασμό και να πείσει τους επιχειρηματίες ότι έχει άκρες παντού. Άρα, εάν κάνετε αυτό που σας λέω και αν συνεργαστείτε με το κύκλωμα, δεν θα έχετε πρόβλημα. Και αν όχι, θα έχετε. Θέλω να σου δώσω μια τελευταία πληροφορία, γιατί είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που φέρεται να είπε σε ένα καταστηματάρχη, ο οποίος μάλιστα είχε καθυστερήσει μια πληρωμή. Είπε: εγώ πάντα έχω ρευστό, γιατί οι άνθρωποι που ανακατεύουμε, όταν λέω ότι θα γίνει αυτό, θέλω πάντα να σηκώνουν το τηλέφωνο. Και όταν λέει ανθρώπους με τους οποίους ανακατεύεται, προφανώς εννοεί τους υπαλλήλους που συνεργαζόταν σύμφωνα με τις κατηγορίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Αυτά από το Star με τη Sexy Nancy. Για πάμε να δούμε τώρα και στο πρωινό του Sky τι δηλώνει ο Καλιακμάνης, γιατί κανάμύριο ήταν το χρόνο τα έσοδα των εκβιαστών. Πάμε τώρα στον κύριο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά, η αφορμή μάλλον ήταν το air conditioning. Κάτι άλλο υπάρχει. Οπωσδήποτε. Κάτι άλλο. Προηγούμενα, ο δολοφόνος εκεί μέσα στις φυλακές είχε φτιάξει ένα μαχαίρι. Αυτοσχέδιο. Αυτοσχέδιο με λάμες εκεί που βρήκε από τη φυλακή, με θήκη κανονικά, το είχε έτοιμο για να σκοτώσει. Το είχε περιποιηθεί. Το είχε περιποιηθεί με τη θηκούλα του, με τη λαβή του, με τα πάντα και το είχε για να σκοτώσει. Προφανώς είχαν άλλα. Είχαν άλλα διαφορές. Στην υπόθεση του κυκλώματος τώρα, κύριε Καλιακμάνη, εδώ, τι εξελίξεις έχουμε? Πήγαν χθες οι άνθρωποι
στον εισαγγελέα. Έτσι, προφυλακίστηκαν και δύο. Προφυλακίστηκαν δύο και σήμερα συνεχίζουν. Σήμερα νομίζω απολογείται και η Νάνση. Η Νάνση, η οποία το έχει κάνει οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί τα χρήματα τα πήγαινε στη μητέρα της, στο σπίτι της μητέρας της. Η οποία δήλωσε, βγήκε καημένη χθες η μητέρα, λέει, παιδιά, εγώ δεν είχα. Τώρα η Νάνση είναι 43, να φανταστώ η μάνα της να είναι καμιά 65άρα. Γιατί της πήγαινε τα έσοδα της ημέρας, μάνα, βάλ' το κάτω από το στρώμα, βάλ' τα στο ψυγείο, φύλαξέ τα. Δεν λέει η ίδια. Όχι, λέμε, ναι, αλλά οι καταθέσεις λένε άλλο όμως. Είναι, λένε, λέει, ότι από, είσαι... τα... ναι. από τη δουλειά της. Εντάξει, η καημένη... Έχει κάνει από τη δουλειά του, ναι, καημένη... σε πιθάρια και σε γλάστρες μετρητά. Η καημένη το είπε, η καημένη το είπε, ναι. αλλά ναι. Οι καταθέσεις λένε άλλα. Εντάξει, ότι η Νάνση της έλεγε θα βγάλεις τόσα... θα τα δώσεις στον αδερφό μου, γιατί και ο αδερφός της ήταν στο κόλπο, για να τα δώσουμε εκεί που πρέπει, και ο σύντροφός της... Δεν ήταν αμέτωχη, δηλαδή, ήταν, μάλιστα. Αμέτωχη, προφανώς, πρέπει να ήξερε. Τώρα, τις πάνε λεφτά στο σπίτι. Και τι, θα, λένε, και τι θα έλεγε. Κάθε τόσο, βγάλε τόσο, τα φέρεις μάνα εδώ. Είναι, μάνα είναι μόνο μία. Μάνα είναι, σου λέει. Κύκλωμα, λοιπόν, μεγάλο, που μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι δύο ιδιώτες έστησαν ένα κύκλωμα έτσι στα χαμένα και βάλανε μέσα κάποιον δημοτικό υπάλληλο, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μίλησε χτες με έναν της Δημοτικής Αστυνομίας, αξιοπρεπή άνθρωπο, κάνει τη δουλειά του σωστά, λέει, αυτό που βγαίνει είναι σαν να είμαστε όλοι εδώ στη Δημοτική Αστυνομία διεφθαρμένοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλα. Όχι, καταρχήν, αυτοί χρησιμοποιούσαν τη Δημοτική Αστυνομία, γιατί υπήρχε εκεί ένας τμηματάρχης. Πώς τη χρησιμοποιούσαν? Όταν δεν πλήρωναν αυτά που τα αποτελέσματα των εκβιασμών τους, όταν δεν τα παίρναν, όταν δεν, ναι. Όταν δεν πλήρωναν οι μαγαζάτορες, έστειλαν τη Δημοτική Αστυνομία. Γιατί για να τους γράψει, χωρίς να ξέρουν όμως η Δημοτική Αστυνομία, για να πάτε ελέγξετε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, και πήγαιναν να στην αστυνομία. Γιατί τα θύματα δεν πήγαν στην αστυνομία, δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί δεν είχαν την επιλογή να πούνε ότι δεν θα με εκβιάζει η Νάνση και η παρέα του? Γιατί σου λέει. Τώρα θα μου πεις, ο μαγαζάτρος τώρα στο κέντρο της Αθήνας θα είχε, το πρωί του ερχόταν η Δημοτική Αστυνομία και η Νάνση, και το βράδυ μπορεί να του ερχόταν και καμιά μαφιόζικη σπήρα για προστασία το βράδυ, και να τους πλήρωνε και τους δύο. Έτσι. Άστα να πάνε. Αυτό, μου κάνει τη δουλειά μου. Κάνει τη δουλειά μου. Δεν θα πληρώσω πρόστιμο. Μικροπαραβατικότητες και αυτοί τους κάνουν. Θα κάνω επέκταση και λοιπά. Ναι. Να δούμε αυτό το κύκλωμα πόσο παλιά είναι. Γιατί πάει πάνω από 13 χρόνια. 13, πάνω από τόσο πολύ. Πάνω από 13 χρόνια. Βρήκαν χειρόγραφα στο σπίτι της Νάνση που μιλάει, που γράφει για ημερομηνίες για πριν το 13. 6, για πριν το 16, και αναφέρει ποσά και μαγαζιά. Μάλιστα. Αναφέρει δηλαδή, τάδε μαγαζί μου έδωσε. Άρα ήταν καλά οργανωμένο ήταν το κύκλωμα. Άρα ήταν καλά οργανωμένο. Ρε φίλε, 12 χρόνια αρμέγανε όλους τους καταστηματάρχες, ρε. Περίπτερα, ό,τι βρίσκανε. Οργανωμένο και τόσα άτομα βρούσαν. Ξανά βρίσκεται εκεί, μάλιστα. Γιατί δεν κάτω μπορεί να μην υπάρχει του... και παραπάνω, λέτε. Μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί και να... όλο αυτό το κύκλωμα σε αυτή την έκταση, 25 νοματέοι, και μπορεί να είναι και άλλοι, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και ωραίοι και μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους για τόσα χρόνια. Και βγάζαν πάρα πολλά λεφτά, γιατί τα λεφτά ήταν πάρα πολλά. Ήταν με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πολλά τα λεφτά. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Διακινήθηκε πολύ χρήμα. Μην κοιτάμε αυτά που βρέθηκαν τώρα. Όχι, 700. Όχι, βρέθηκαν. Τα μπορεί να είναι σταγόνα που βρέθηκαν. Βρέθηκαν 450 περίπου ευρώ. Μάλιστα. 450.000 ευρώ. Ναι, 450.000 ευρώ. Στο σπίτι της Νάνση. Όχι 700. 700 φάνηκε ότι από τα χειρόγραφα που έχει σημειώσει εκεί ότι ήταν ηλία. Τώρα το 24. Α, το 24. Στους τελευταίους μήνες, παιδί μου. Α, εντάξει. Στους τελευταίους μήνες. Άρα είναι 1 εκατομμύριο και το χρόνο βγάζαν αυτοί. Λοιπόν, και είχαν δραστηριοποιηθεί, όπως καλά είπατε πριν, και στη Μύκονο. Ναι. Δηλαδή, όπου υπήρχε δουλειά, την παίρνανε. Δεν την αφήνανε. Όπου υπήρχε βαρύ πορτοφόλι, γιατί η Μύκονος έχει βαριά. Πολύ χρήμα. Και ξέρετε, εκεί που πλήρωνε η μεγάλη. Αν υπολογίσουμε έτσι 1 εκατομμύριο το χρόνο, 12 χρόνια, 12 εκατομμύρια, έτσι. Έτσι, να σου πω, έτσι βρίσκει τη λύση. Μέσα στην ακρίβεια. Ζάτορες, έπαιρνε η Νάνση και ο συνεργός της, ένα πρόσωπο μυστήριο, ναι. Κρατήστε το αυτό. Μυστήριο, γιατί το λέτε μυστήριο? Θα δούμε στη συνέχεια, τι θα δείξει η έρευνα. Σε ποιο χώρο βρίσκεται, λέτε, γι' αυτό το λέτε? Όχι μόνο σε ποιο χώρο, αυτά δεν έχει με...
Όχι, ναι. Με διασυνδέσεις άλλες. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Λοιπόν, έπαιρνε είναι αντικείμενο λοιπόν, έρευνας εκεί που είχα, ναι, μάλιστα. Εκεί που είχαν πληρώσει οι μαγαζάτορες, ναι. Ο μαγαζάτορας που τα είχε δώσει και ήξερε ότι θα πάει η Δημοτική Αστυνομία, έπαιρνε λοιπόν το τμηματάρχη και του έλεγε εκεί να φερθούμε με αγάπη. Με αγάπη και προδέρμ. Γιατί είχε δώσει ο άνθρωπος. Να πάνε για το... Κύριε Καλιαγμάνη. Σας ευχαριστούμε για είχαν την ώρα. Τον τρόπο τους δηλαδή αυτό. Είχαν τον τρόπο τους. Είχαν τον τρόπο. Θα φτιάξει σοβαρή επιχείρηση. Εντάξει, παιδιά. Πολύ σοβαρή επιχείρηση από ό,τι φαίνεται. Τα ξαναλέμε σε λίγο, κύριε Καλιακμάνη. Να δουλεύανε έτσι, ρε φίλε, και στην υπηρεσία τους για τον Κοσμάκη. Αυτά με τα καθήκια, τους δημόσιους υπάλληλους που εκβίαζαν τον κόσμο για να βγάζουν λεφτά και να κυκλοφοράνε με ακριβά ρολόγια και να κάνουν και μόστρα. Και η καψερή η Νάνση. Δύο μπαίνουν φυλακή, οι υπόλοιποι είναι με περιοριστικούς όρους, έξω. Να δούμε, εγώ πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα είναι πάλι στην υπηρεσία του. Σίγουρα όχι εκεί που ήτανε, θα είναι κάπου αλλού. Και να δούμε μήπως ξανααναπτύξουν μια άλλη επιχειρηματική κίνηση. Δεν ξέρω. Ένα τεράστιο μπράβο και στους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω το μοναδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ακουστεί τίποτα και όλοι μας έχουμε θετική άποψη γι' αυτό. Ό,τι νεότερο έχουμε στην διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.